Λοιπόν, έχουμε συνδεθεί με τον Χρήστο Τσιγουρή που βρίσκεται στο Μενίδη. Χρήστο, εκεί κάνει η περιοδία ο Στέφανος Κασελάκης με τις διαλυτικές τάσεις στο κόμμα να μην έχουν τέλος. Καλησπέρα σας από το Μενίδη. Αναμένουμε τον κύριο Κασελάκη από λεπτό σε λεπτό. Ο ίδιος έχει επιλέξει να έρθει εδώ χρησιμοποιώντας το μετρό και τον προαστιακό. Υπάρχουν δεκάδες φίλοι και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ από την Ανατολική Αττική, όπως και στελέχη που έχουν συγκεντρωθεί και τον περιμένουν. Ο ίδιος επιμένει σε αυτή την άτυπη προεκλογική εκστρατεία παρά τα όσα έχουν προηγηθεί. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνει κανείς, το ρήγμα μαθαίνει. Νέα αφορμή για νέο κύκλο αντιπαράθεσης έδωσε αυτή η πρωτοβουλία για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που έθεσε σε λειτουργία ο κύριος Κασελάκης με σύνθημα «Ο δικός μας ΣΥΡΙΖΑ» και καλεί μέλη και φίλους του ΣΥΡΙΖΑ να εγγραφούν σε αυτή. Είδαμε την κριτική που διατυπώνεται από τους εσωκομματικούς του αντιπάλους που περίπου μιλούν για ένα παράλληλο μηχανισμό, άλλοι για κόμμα μέσα στο κόμμα. Ωστόσο, όπως μαθαίνουμε από τους συνεργάτες του, ήδη στις πρώτες 18 ώρες λειτουργίας έχουν εγγραφεί περίπου 9.500 υποστηρικτές, ενώ περισσότεροι από 2.000 πανελλαδικά έχουν δηλώσει ως εθελοντές στην προεκλογική εκστρατεία. Τώρα, αυτό το θέμα, μαζί με άλλα που αφορούν στις εκλογές και το συνέδριο, θα τεθούν αύριο στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς καταλαβαίνει κανείς ότι η κριτική γίνεται όλο και εντονότερη. Αναμένεται κάποια μορφή πολιτική καταδίκη σε αυτή την πρωτοβουλία. Από εκεί και πέρα, μέσα σε αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, έχουμε επανεμφάνιση την ερχόμενη Τρίτη του Αλέξη Τσίπρα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε μια ειδική εκδήλωση για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που διοργανώνει το Ινστιτούτο του και σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηνύματα που εκπέμπονται. Θα έχει θέμα την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την διαμόρφωση ενός αριστερού προοδευτικού κυβερνητικού προγράμματος σε Ελλάδα και Ευρώπη, με καλεσμένη μεταξύ άλλων, θα είναι τρεις υπουργοί οικονομικών, αλλά και την κυρία Λουσί Καστέτς, υποψήφια πρωθυπουργό στη Γαλλία του Λαϊκού Μετώπου. Να δούμε λοιπόν αν θα ακούσουμε από εκεί κάτι, αν και το πλαίσιο είναι τελείως διαφορετικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Τσιγουρή.